Καλημέρα, κύριε Γενική. τι κάνετε. σα. Είσαστε καλά. Καλά, όσο μπορώ. Εσεί κοιμηθήκατε και νωρίστε. Ναι. <laughs> γιατί φροντίσατε Εμείς... να φύγετε λίγο πιο νωρί. Απήχαμε από την ψηφοφορία. Απήχατε και δεν είσαστε και στον πέρδεμα μετά, γιατί είχαμε πέρδεμα, μετά, μπερδευτήκανε. Ψάχναν έναν, δεν το βρίσκανε, το ξαναμετρήσανε. Ναι. Γιατί φύγατε από την ψηφοφορία, ε... Για την Οβάρτη. Ουσιασ... Ουσιαστικά η υπόθεση αυτή καλά δεν ήταν Οβάρτη, ήταν το... η αντιστροφή τη Αφορούσε την. Το σκάνδαλο που υποτίθεται συμμετέχει, δεν ξέρουμε, περιμένει να αποδειχθεί ο κύριος Παπαγγελόπουλος, παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Ε, και βεβαίως χρησιμοποιήθηκε όλο αυτό από προσανατολιστικά. Ξεκίνησε από την αρχή. Η υπόθεση Νοβάρτης είναι σκάνδαλο πρώτου μεγέθους βεβαίως για το φάρμακο. Δεν αφορά μόνο την Νοβάρτης, αφορά και άλλες εταιρείε, μίζες, σκάνδαλα. Αυτά γίνονται, είναι γνωστά, γνωστά τη σπάση. Και βεβαίως στην προηγούμενη περίοδο που ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, η επιτροπή αυτή έχει επίσης το μικρότερο κοινοβουλευτικό βίο, αυτή που έγινε για να ελέγξει το σκάνδαλο της Νοβάρτης, ε, παρέμβηκαν ισχυρές δυνάμεις. Για παράδειγμα αυτό το έδωσαν οι Αμερικάνοι, όπως όλοι ξέρουμε, διότι έχαναν κέρδη από τη Γερμανία επειδή οι Νοβάρτη είναι γερμανικών συμφερόντων και βεβαίω η Γερμανία, οι όμιλοι τη Γερμανία είχαν ωφέλη πάρα πολλά, γιατί όλα γίνονται για τα κέρδη και του ανταγωνισμού ισχυρών τέτοιων φαρμακευτικών ομίλων, όπω και σε άλλου τομεί ε, της τη οικονομία. Εξελίχθηκε αυτό το ζήτημα στην Ελλάδα. Είχε βραχίβιο βίο αυτή η επιτροπή και βεβαίω το ζήτημα το ουσιαστικό δεν ετέθη. Και δεν τίθεται ξανά και τώρα. Και το ουσιαστικό ζήτημα είναι εκτό από το μεγάλο κόστο του φαρμάκου, διότι αυτό παρουσιάζεται από την κυβέρνηση, την προηγούμενη του, ΣΥΡΙΖΑ, ότι δήθεν έδωσε τέλο πάντων, περιόρισε τη δημόσια δαπάνη στο φάρμακο, κλπ. Και άρα, ω εκ τούτου, προκύπτει ότι δεν συμμετείχαν οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ σε σκάνδαλα ενώ οι προηγούμενοι συμμετείχαν διότι ήταν μεγάλη η δημόσια δαπάνη για το φάρμακο αλλά δεν λένε την ουσία για την ταμπακέρα κουβέντα δηλαδή ότι από τα χρόνια αυτά τα χρόνια της κρίσης από το 2009-10 μέχρι το 2016-17 η φαρμακευτική δαπάνη η δημόσια δαπάνη και τα ασφαλιστικά ταμεία μειώθηκε μεν κατά 57,7% αλλά... Η λαϊκή οικογένεια, ο εργαζόμενο, εσεί, εγώ, ο καθένα εργάτη-αγρότη αυτή τη χώρα επαγγελματία, πλήρωνε 43,1% παραπάνω για το φάρμακο. Που σημαίνει αυτό είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο, κατά τη γνώμη μα, το οποίο κρύβεται κάτω από το τραπέζι για να γίνεται αυτή η σκανδαλολογία, η αντιπαράθεση δίθεν μεταξύ των δύο. Και τώρα συνεχίζεται με τον Παπαγγελόπουλο, με τον Ρασπούτιν. Είναι Ρασπούτιν, δεν είναι Ρασπούτιν, το εξήγησε ο ίδιο χθε, δεν ξέρω τι εννοούσε. Αλλά τέλο πάντων η ουσία είναι ε. ότι έχουμε μια κατάσταση η οποία πάλι δεν αποκαλύπτεται στην ουσία τη. Διότι εκτό από τα προηγούμενα που μένουν κρυφά, υπάρχει και το ζήτημα που θέτει το ΚΚΕ. Κύριοι, θέλετε έστω δεν λέμε να, φύγει εντελώ το σκάνδαλο ή η μίζα, γιατί αυτά συμβαίνουν σε αυτό το σάπιο σύστημα, το διεφθαρμένο σύστημα του καπιταλισμού που ζούμε, για να πούμε και αυτά που λέει το ΚΚΕ, αλλά τουλάχιστον να περιοριστούν αυτά τα σκάνδαλα, αυτέ οι μίζε, αυτή η διαφθορά. Να διαχωρίσετε, να, να, να ξεκαθαρίσετε το ζήτημα του νόμου περί ευθύνη υπουργών. Να μην υπάρχει, να καταργηθεί αυτό ο νόμο. Οι υπουργοί πρέπει να δικάζονται Ol ποινικά όπω εσεί, όπω ο κάθε Έλληνα πολίτη. Δεν μπορεί να είναι κάτι ξεχωριστό, δεν μπορεί να εμπλέκεται η Βουλή και η εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία και, και να του αθώνει. Έναυτό, να το έχω τελ... ται... ναι. ακούσει και από στελέχη και τη Νέα Δημοκρατία και του το, ναι. το λένε. Το, και το λένε. Και δεν το κάνουν. Υπάρχουν στα προεκλογικά συνθήματα σχεδόν όλων των Βόλων, κομμάτων. Όλων, Μόνο που όταν γίνονται κυβέρνηση τα ξεχνάνε και βεβαίω δεν υλοποιούν τίποτα από αυτά. Μένουν λόγια του αέρα. Και το δεύτερο ζήτημα που θέσαμε ω ΚΚΕ και στην Επιτροπή και μέσα στο Κοινοβούλιο και την, κατά τη διάρκεια τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση ήταν το ζήτημα ε, τη δικαιοσύνη. Το πώ διορίζεται η, η δικαιοσύνη. Και βεβαίω εδώ συμφωνούν οι, δι, οι δικαστικοί, η πλειοψηφία των δικαστικών εισαγγελέων και υπόλοιπων. Κατηγοριών τη δικαιοσύνη και βεβαίω μιλάνε ότι πρέπει να εκλέγονται ή τέλο πάντων να βρεθεί ένα άλλο τρόπο, αλλά όχι να διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Γιατί έτσι δίνει στο πάτημα, έτσι ώστε ο κάθε υπουργό, και αυτό γίνεται, είτε Παπαγγελόπουλο είναι που οπωσδήποτε παρενέβαινε στη δικαιοσύνη, εμεί δεν έχουμε κανένα ερώτημα γι' αυτό, το ίδιο κάνουν και οι τωρινοί, το ίδιο κάνουν και οι προηγούμενοι. Εφόσον οι ίδιοι διορίζουν τη δικαιοσύνη. Και βάζουν βεβαίω του δικού του. Του φίλου του, του εκλεκτού του κλπ. Νομίζω... Άρα, αυτό θα μπορούσε έστω να λυθεί ω έναν βαθμό, εάν υπήρχε διαφορετική πολιτική προσέγγιση και νομοθετική λύση του προβλήματο. Να έρθουμε τώρα α, στα άλλα μεγάλα θέματα. Ε, έχουμε το θέμα του προσφυγικού μεταναστευτικού. Έχουμε τι τουρκικέ προκλήσει. Έχουμε τι απειλέ από ώρα σε ώρα, από μέρα σε μέρα. Θα αρχίσουν τι γεωκτρήσει στην Κυπριακή ΑΟΣ. Το κουκουέ, τι θέση παίρνει πάνω σε αυτά. Είναι ολόκληρα διαφορετικά θέματα τα οποία όμω έχουν κοινή, κοινή βάση. Συνισταμένη. Κοινή συνισταμένη. Και η, η κοινή συνισταμένη είναι ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή, σε μια περίοδο που έχουν οξυνθεί όλοι οι ανταγωνισμοί. Ότι υπάρχουν ισχυρά καπιταλιστικά κράτη που συγκρούονται μεταξύ του εδώ, σε αυτή την περιοχή που είναι η Ελλαδίτσα μα, στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Βόρεια Αφρική, στη Μέση Ανατολή γενικότερα σε όλη αυτή την περιοχή. Άρα πρέπει να είμαστε πιο υποψιασμένοι, να είμαστε πιο προετοιμασμένοι και πιο καλά ενημερωμένοι. Κάτι που δεν συμβαίνει από καμία μέχρι σήμερα κυβέρνηση. Αντίθετα, επισημαίνω ξανά ότι υπάρχει εφησυχασμός, υπάρχει κουκούλωμα προβλημάτων και βεβαίως υπάρχει και μια λάθος στρατηγική που μιλάει ότι πρέπει να εμπλεκόμαστε Όλο και περισσότερο σε συμφωνίε με τι ΗΠΑ, σε υπεριαλιστικέ συμμαχίε όπω το ΝΑΤΟ, που είναι αυτοί οι οποίοι βασικά δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην περιοχή. Και για το προσφυγικό έχουν ευθύνη, για παράδειγμα, τι προσφυγικέ ροέ, διότι το προσφυγικό και το μεταναστευτικό δημιουργείται από το ότι πολλοί άνθρωποι σε αυτέ τι χώρε πλήττονται από βόμβε από στρατεύματα κατοχής που είναι είτε αμερικάνικα, είτε τουρκικα, είτε δεν ξέρω των συμμάχων του ΝΑΤΟ γενικότερα και συμμετέχει και η Ελλάδα δυστυχώς σε τέτοιες συμπεριαλιστικές αποστολές στην περιοχή και μπλέκεται όλο και περισσότερο. Δηλαδή είναι ο πόλεμος είναι η φτώχεια, είναι η ανεργία, είναι όλα αυτά τα προβλήματα που δημιουργούν όλα αυτά τα ρεύματα. Και αυτό δεν πρόκειται να περιοριστεί, να σταματήσει όσο συνεχίζονται. Την ίδια στιγμή, βλέπετε που λέμε ότι τέλο πάντων θα λυθούν προβλήματα στο προσφυγικό ή οτιδήποτε λέει και σπέρνει αυταπάτε η ελληνική κυβέρνηση. Την ίδια ώρα ο Τραμπ δίνει το OK στην Τουρκία να εισβάλλει ξανά και με χερσαίε δυνάμει στο Συριακό έδαφο για να αντιμετωπίσει του Κούρδου και τα προβλήματα που έχει εκεί ενάντια στο Συριακό λαό. Βομβαρδίζει ε, περιοχές περιοχέ του Ιράκ και τη Βόρεια Συρία. Και βεβαίω αυτό αντικειμενικά δημιουργεί πρόβλημα νέων ροών προσφυγικών. Και βεβαίω η Τουρκία ω ισχυρή υπεριαλιστική δύναμη στην περιοχή και βεβαίω ω σύμμαχο στα πλαίσια του ΝΑΤΟ έχει τι δικέ τη στρατηγικέ στοχεύσει θέλει να πιέζει και οικονομικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει απολαβές και, και να λύνει προβλήματα τη της δικής της ύφεσης και κρίσης εκεί και των οικονομικών της προβλημάτων και βεβαίως να ανοίγει τη στρόφιγγα, να κλείνει τη στρόφιγγα ώστε να πιέζει. Διότι είμαστε σε μια συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας η οποία είναι λάθος από τα γενοφάσκια της, από την πρώτη στιγμή. Εμείς το είχαμε καταγγείλει, στην ουσία με μαθηματική ακρίβεια η συμφωνία αυτή οδηγούσε σε αυτή την ένταση των προβλημάτων, την ένταση των προσφυγικών ροών να βουλιάξουν τα νησιά μας και εδώ. Και για το Κυπριακό υπάρχει ανάλογη εξήγηση και κατά για το την Κυπριακό υπάρχει. Και για το Κυπριακό υπάρχει. Διότι κοιτάξτε να δείτε κύριε Παπαδάκη, ε, όταν είχαμε την ενημέρωση μετά από εκείνη την ε, συνεδρίαση, την έκτακτη του Κισεα με την προηγούμενη κυβέρνηση, από τον Υπουργό Εξωτερικών τότε τον κύριο Κατρούγκαλο ξανά υπόθηκε, το έχει πει και δημόσια άλλωστε αυτό που λένε και οι Ηνωμένε Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, άλλοι αξιωματούχοι ότι τέλος πάντων η Τουρκία εντάξει να προσέχει το Διεθνές Δίκαιο αλλά ε, δεν κάνει και ακραία πράγματα πάει όπως βλέπετε μας λέγανε και μας λένε ακόμα κάποιοι, πάει στα οικόπεδα τα οποία τέλος πάντων μπορούμε και εμείς να τα συζητήσουμε ω συνδιαχείριση, ω συνεκμετάλλευση, διότι δεν έχουν καθοριστεί αποκλειστικά εντελώς την ΑΟΣ στην Κυπριακή. και άρα δεν πάει, όπως βλέπετε μας λέγανε, δεν πάει στο οικόπεδο 7. Μα λέγανε το καλοκαίρι. Τώρα εδώ... Λοιπόν, δεν πάει στο οικόπεδο 7, το οποίο είναι καθαρό αό τη Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι, είναι καθαρό στο αυτό. Είναι τώρα. Λοιπόν, και τώρα πάει το γιαβού στο οικόπεδο 7. Ο Ερντογάν λέει θα σκάβει και θα σκάβει και θα σκάβει, παρότι πριν δεν μπορούσαν να σκάψουν και να πάνε σε βάθο, υποτίθεται τα γεωτρύπανα. Έτσι έλεγε ο κύριο Τσίπρα. Λοιπόν, και μια σειρά τέτοια ζητήματα τα οποία όχι μόνο δεν επαληθεύονται αυτά που λέγαν. Αλλά αντίθετα, επαληθεύεται η άποψη που τόνιζε το ΚΚΕ, που προειδοποιούσε, που του έλεγε ότι αυτά είναι ε, αυταπάτες, αυτά είναι ψέματα. Λέτε στον ελληνικό λαό μισέ αλήθειε ή και ολόκληρα ψέματα, και βεβαίω αυτό έχει επιπτώσει σημαντικέ και στο πώ οργανώνει τη στρατηγική σου. Κυρίω για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερών. γιατί ο λαό μα τα πληρώνει αυτά. Η εργατική κάνουμε. τάξη, τα εργαζόμενα λαϊκά στρώματα, η αστική κάνουμε. τάξη και οι όμιλοι έχουν συμφέροντα από αυτά. Νοικιάζουν και γεωτρύπανα όσοι έχουν από του Έλληνε εφοπλιστέ ή άλλου, τέλο πάντων, με άλλε σημαίε στου Τούρκου και αλλού. Έχουν εδώ παροπλισμένα γεωτρύπανα πιθανόν που είναι και ελληνικών συμφερόντων ανάμεσα στα άλλα και μια σειρά τέτοια και καλά κρατεί το κέρδο του. Και την πληρώνει ο ελληνικό λαό με την προσφυγιά εκεί που έχει βουλιάξει τα νήσια, με το, τα ζητήματα ε, του να συμμετέχουν Έλληνες σε αποστολές εκ των συνόρων, ένοπλες δυνάμει αξιωματικοί του ελληνικού στρατού που δεν έχουν καμιά δουλειά εκεί και βεβαίω αύριο θα την πληρώσουν και με πολεμική εμπλοκή ε, στους ανταγωνισμούς περιμένετε, αυτούς περιμένετε, ο ελληνικός περιμένετε λαός. Περιμένετε ότι, ναι, ότι υπάρχει ενδεχόμενο πολεμική εμπλοκής με την Τουρκία. Μα είναι, οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να υπάρξει το θερμό επεισόδιο να εξελιχθεί, ακόμα και από ένα τύχημα. Αυτό το λένε όλοι, δεν είναι κάτι κρυφό. Μπορεί να συμβεί αυτό. Άλλο ζήτημα, ότι ε, ο, ο πόλεμος, ο υπεριαλιστικός, έχει και την υπεριαλιστική ειρήνη, όπως λέμε εμείς με το πιστόλι στον κρόταφο των λαών. Ε, όταν γίνει κάτι, επεισόδιο, θα θρυνήσει κάποια θύματα, αλλά οι ανθρώπινες ζωέ έστω και μία απώλεια να έχεις Έλληνα στρατιώτη ή Έλληνα πολίτη, είναι πάρα πολύ σημαντικό. και... Κύριε... Όπως και από την άλλη μεριά, οι Τούρκοι, η... και ο Τούρκικος λαός δεν έχει τίποτα, ειρηνικά θέλει να ζούμε. Και βεβαίως από εκεί και πέρα παρεμβαίνουν οι Αμερικάνοι, παρεμβαίνει το ΝΑΤΟ, παρεμβαίνει η Γερμανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξέρω τι, η Γαλλία που έχουν και τα δικά του συμφέροντα και λένε ας κάνουμε μια ειρήνη σε βάρος όμως, εμπεριαλιστική ειρήνη σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων είδατε τι έγινε με την Κύπρο 45 χρόνια πάμε τα περάσαμε και αυτά και ακόμα είναι υποκατοχή και υποτίθεται ότι ε, ε, όχι υποτίθεται, εκεί σκοτώθηκαν άνθρωποι με την επέμβαση, έμεινε κατοχική δύναμη η μισή Κύπρος είναι στα χέρια της Τουρκίας στο ψευδοκράτο εκεί και συνεχίζεται αυτή Μας... η ιστορία. Κύριε Για φανταστείτε οποιαδήποτε βραχονισίδα ή οποιοδήποτε άλλο κυριαρχικό δικαίωμα, ακόμα και νησί ελληνικό, εγώ σα λέω, αν συμβεί αυτό μικρό, τι θα γίνει μετά. Κύριε Γενικέ. Εντάξει, θα σταματήσει ο πόλεμο, α πούμε, ή η εμπλοκή, η στρατιωτική, θα γίνει μια ειρήνη εντό εισαγωγικών και από εκεί και πέρα θα αρχίσουν διαπραγματεύσει στον ΟΗΕ και στα διεθνή φόρα και θα μένει και θα κρατάει η Τουρκία ε, αυτό το ζήτημα. Άρα λοιπόν αυτά τα θέματα και η ιστορική πείρα είναι χρήσιμη, αλλά και το παρόν, το σήμερα πρέπει να αντιμετωπίζεται με βάση ρεαλιστικά ζητήματα και με βάση τα συμφέροντα του λαού. Κύριε Γενικέ, θέλω να πάμε τώρα. Έχουμε μια νέα κυβέρνηση. Κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, η οποία έρθε φορτσάτη. Αφορά αλλαγέ, μεταρρυθμίσει. Είναι σε σωστή κατεύθυνση δεν θα ρωτήσω, γιατί ξέρω την απάντηση και θα ήμουν αφελής. Ε, στοχεύει, λέει, η κυβέρνηση σημερινή στο να ανακουφίσει τον ελληνικό λαό από τα δυσβάσταχτα βάρη τα οποία έφερε η προηγούμενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το κουκούι τι λέει. Εμεί λέμε ότι η στρατηγική στόχευση είναι η συνέχεια τη πολιτική του, του ΣΥΡΙΖΑ όπω και προηγούμενων κυβερνήσεων τα προηγούμενα που λέγαμε συνεχίζονται στην ίδια κατεύθυνση τα οποία οικοδόμησε 4,5 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ. Ε, τη συμφωνία με τον Μπομπέο και τον Τραμπ και τις βάσεις που έλεγα, έντονα. που έλεγα για παράδειγμα πριν, με το και, με τον Μπομπέο τα, και, τα, αυτά τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και το Αιγαίο και οι ανταγωνισμοί, μα βεβαίως ήταν επόμενο ε, και ήταν ε, ανακουφιστικά το ίδιο και ο ελληνικός λαός. Λέβαια, γιατί εμείς υπάρχει ένα πρόβλημα... συζητούμε με τον ελληνικό λαό και ξέρουμε. Υπάρχει... Άρα λοιπόν σε αυτά τα ζητήματα είναι στην ίδια κατεύθυνση. Υπάρχει ένα πρόβλημα παρένθεση, υπάρχει ένα πρόβλημα για κάποια επεισόδια τα οποία γίνανε και ένας, ένα μέλος του ΠΑΜΕ κτύπησε ένα αστυνομικό ότι έχει διαταχθεί έρευνα. <laughs> υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε αυτό, αλλά το πρόβλημα το μεγάλο βρίσκεται στη στάση των δυνάμεων των ΜΑΤ, τη συγκεκριμένη δημιουργία των ΜΑΤ, που χειρίστηκε έτσι το ζήτημα, το ότι επιτέθηκε, ενώ προστάτευε ένα άγαλμα ενός το γνωστού Truman. μακελάρι, ο οποίος είχε βάλει πήρε την απόφαση να ρίξει την πυρηνική βόμβα, την πρώτη ατομική βόμβα, στη Χειροσύμα και τον Αγκασάκη, ο οποίος είχε εμπλοκή στα ελληνικά πράγματα με επέμβαση των Αμερικάνων κατά την περίοδο 46-49 όταν έφευγαν οι Βρετανοί από εδώ και έμπαιναν τα αμερικάνικα στρατεύματα και οι Αμερικάνοι για να οδηγήσουν μετά χιλιάδες ανθρώπους στις εξορίες, στις φυλακές, σε εκτελέσεις σε βασανιστήρια και βεβαίω σε μια περίοδο παρανομίας μεγάλης του Κομμουνιστικού Κόμματος μέχρι το 1974. Είναι αυτός που ξεκίνησε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Μάλιστα. Πόλεμο και όπου όλοι οι λαοί πιστεύαν ότι θα υπήρχε περίοδος ειρήνη, ξεκίνησε τον ψυχρό πόλεμο, φυλάγαν αυτό ένα άψυχο κουφάρι εκεί και, επεμβι... και κάναν καταστολή μέσα στη διαδήλωση δεκάδες χιλιάδες κόσμος ήταν όπως την Από είδατε στη διαδήλωση αυτή διαδηλωτής. ήταν γυναικόπαιδα, ήταν γυναικόπαιδα εκεί και οι ματατζίδε, αυτοί οι συγκεκριμένοι 5-6 που ήταν, μπήκαν μέσα στη διαδήλωση. Όλα τα πλάνα αυτά που δείχναν τα, τα κανάλια και που τα, βλέ, τα βλέπει ο ελληνικό λαό, ήταν μέσα στη διαδήλωση. Ήταν κάτω στο δρόμο, δεν ήταν πίσω από τα κάγκελα που ήταν το άγαλμα στο παρκάκι εκεί. Λοιπόν, μπήκαν μέσα, ήταν γυναικόπαιδα, ήταν νέοι άνθρωποι. Οι ματατζίδε ήταν με τη στολή των ΜΑΤ, με την ασπίδα του, τα γκλόπ. Κάποιοι στι φωτογραφίε τα κρατάνε και ανάποδα που είναι πιο επικίνδυνο να χτυπήσει και να έχει ε, θύμα κάποιον διαδηλωτή νέο άνθρωπο ή παιδί εκεί και βεβαίως είχαν τα κράνη του κλπ. Οι διαδηλωτέ οι συγκεκριμένοι και ο διαδηλωτή που δήθεν έδιρε, έτσι όπω λένε, φοβερά, έχει ακάλυπτο πρόσωπο, ούτε κράνο φοράει, ούτε κρατάει τίποτα στα χέρια, έχει σηκωμένο το πόδι και το χέρι. Αυτό. Και βεβαίω η άμυνα των διαδηλωτών να υπερασπίσουν τι μανάδε του, τι γιαγιάδε και τα παιδιά του εκεί, όταν ο άλλος επιτίθεται με χημικά, με κρότου λάμψης και με γκλόπς μέσα στη διαδήλωση, είναι φυσιολογικό και εσείς να βρισκόσαστε εκεί κύριε Παπαδάκη, το χέρι σας και το πόδι σας θα το σηκώνατε να ρίξετε μια κλωσιά. Φέβαια, το ζήτημα το πόδι είναι μας. να μην Φένους γίνονται ήταν, τέτοια, ήταν, αλλά ήταν, να, να δει η αστυνομία... Το παρασύκωσε το πόδι, ήταν ε, ναι, Μήπως όμως γελιοποιείται και η ίδια αστυνομία έτσι. Με το να λένε ότι ένα διαδηλωτή που ήταν ε, άοπλο και χωρί τίποτα άλλο, ε, ένα ματατζή που ήταν με τη στολή του, με το κράνο του, με τον κλόπ και την ασπίδα. Ε, τώρα μην συζητάμε, πρόκειται για αστεία. Δεν είχε καμιά δουλειά εκεί η δημιουργία των ΜΑΤ. Δεν ξέρω ποιο έδωσε την θέλετε, εντολή και... να ψαχτεί, να γίνει έλεγχο. Εκεί είναι η ευθύνη. Δεν έπρεπε να φύγει από εκεί. Διότι δεν είχαν διαδηλωτή. Συμβολικά πετάξαν μια μπογιά και τι έγινε. Άλλη φορά. Το είχαν γκρεμίσει. Η άλλη φορά δεν προλάβαν να τον γκρεμίσουν. Το άγαλμα του Τρούμαν, σα ενημερώνω, ο ελληνικό λαό το ξέρει, εδώ και δεκαετίε, ακόμα επί χούντα που κύριε ήταν κύριε, εκεί κύριε. στημένο, το ρίχναν και γράφαν συνθήματα. Έλεο πια. Δύο κουβέντε για την οικονομική πολιτική τη ε, νέα κυβέρνηση, για να ολοκληρώσουμε. Η οικονομική πολιτική τη κυβέρνηση στηρίζεται σε αυτό που έχουν πει μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, ο ίδιο ο ΣΕΒ ότι υπάρχει ένα 38% από τις προτάσεις των Ελλήνων βιομηχάνων της ελληνικής άρχουσας τάξης που δεν έχει υλοποιηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση διότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρόλαβε να υλοποιήσει το 62% των απαιτήσεων που σημαίνει πολλές φορά παλλαγές, που σημαίνει εξασφάλιση μεγαλύτερης κερδοφορίας και βεβαίω την ίδια στιγμή, διότι αυτό έτσι πάει, για να έχει κερδοφορία, για να έχει φοροαπαλλαγέ στο μεγάλο κεφάλαιο στου ομίλου, πρέπει να έχει χαμηλού μισθού, να έχει εργασιακά δικαιώματα λάστικο, να έχει μια σειρά παρεμβάσει ακόμα και στο συνδικαλιστικό αγώνα που μπορούν να κάνουν, τον οικονομικό αγώνα για να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο οι εργαζόμενοι και μια σειρά τέτοια ζητήματα. Το 72 και αυτά τα υλοποιεί ποσοστά σε αυτά τα δύο κόμματα. Στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία. 40 1, 32 στο άλλο. Σύμφωνοι, σύμφωνοι. Έτσι γίνεται, διότι ε, πιστεύουμε ακράδαντα ότι σε αυτέ τι συνθήκε, τι δύσκολε που ζούμε, ο ελληνικό λαό ε, πιστεύει ότι δεν έχει τη δύναμη, δεν έχει το κουράγιο να τα βάλει με του ισχυρού. Να τα βάλει με του βιομήχανου, κάποιου εφοπλιστέ, τους ε, του τραπεζίτε. Να, αυτό να, τα να τα βάλει με τι κυβερνήσει. Εμεί του λέμε καθαρά ότι δεν έχετε καταφέρει να πείσετε αυτό τον κόσμο Εμείς ότι του εσείς λέμε καθαρά. στο πλάι του. Δεν είναι εύκολο καταφέρετε. την καλύτερη δουλειά να κάνεις ιδεολογική, πολιτική, οργανωτική σε αυτές τις συνθήκες, όπου είναι συνθήκες συνολικού πισωγυρίσματος, αρνητικού συσχετισμού, αντεπανάσταση και βεβαίως όχι κίνηση εργαζομένων μαζών στου δρόμου, στου χώρου δουλειά να διεκδικούν, άρα και στι κάλπε να ψηφίζουν διαφορετικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν οφείλεται σε μια ικανότητα ενό κόμματο. Βλέπετε παντού σε όλο τον κόσμο υπάρχει αυτή η κατάσταση. Το ζήτημα είναι ότι αυτή η συζήτηση ή το ερώτημα που μου θέτετε δικαιολογημένα για αυτό το ζήτημα, αυτή η συζήτηση και τα ερωτήματα υπάρχουν παντού. Και στη Γαλλία υπάρχουν, που κινητοποιούνται οι εργαζόμενοι γιατί δεν αλλάζει η κατάσταση και είναι πάνω κάτω οι ίδιες κυβερνήσεις που υλοποιούν για τους λίγους προγράμματα Μάλιστα. και σχέδια και προϋπολογισμούς και δεν υλοποιούν για τους εργαζόμενους, για το λαό και από αυτή τη σκοπιά είναι κρίσιμο ζήτημα να πάρει τις αποφάσεις του ελληνικού λαού. Εμείς, άσχετα με το εκλογικό ποσοστό, και με τα ποσοστά μας, τη δύναμη που έχουμε, αυτό που υποσχεθήκαμε, να το κάνουμε. Θα την διαθέσουμε για να υπάρχουν και ανάσεις ανακούφισης σήμερα, αλλά κυρίως για να πείσουμε και να προετοιμάσουμε το έδαφος, ώστε να γίνει αυτή η λαϊκή δύναμη, δύναμη αντεπίθεσης και ριζικών αλλαγών. Κύριε Γενικέ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Και εγώ σα ευχαριστώ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε συχνά. Δεν θα καθόμε. Έτσι λέμε κάθε χρόνο, αλλά μετά μια φορά το όχι, κάνουμε. όχι, όχι. όχι, όχι, όχι. όχι. <laughs> <laughs> Τώρα κάναμε την αρχή. Είναι μια καινούρια χρονιά, θα τα λέμε συχνά.